Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλατζή για τα πολύ έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε. Τα οποία να ομολογήσω ότι πέρα από εκπαιδευτικούς των ΚΤΑΠ και των ΚΤΑΠ ΜΕΑ, μας βοήθησαν και για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά όσων από εμάς έχουν παιδιά. Θα συνεχίσει η κυρία Σοφία Μοναστηρίδη, η οποία είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ειδικότητα στην κινησιολογία και είναι και υποψήφια δεύτερος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερών στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της εισήγησής της είναι «Διαχείριση δυσκολιών στη μάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων στα ΚΤΑΠ». Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πολλές φορές όμως αυτή η ανάπτυξη, η διαδικασία της ανάπτυξης έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες στο να μάθει το παιδί να εκτελεί σωστά κάποιες κινητικές δεξιότητες. Ως γνωστό και μέσα από το αντικείμενο του επαγγελματός σας, γνωρίζουμε όλοι ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι το πρώτο μέσο με το οποίο το παιδί εξερευνά και ανακαλύπτει τον κόσμο. Άρα από εκεί, από αυτό και μόνο, μπορούμε να καταλάβουμε τη σημαντικότητά της. Παρόλο που η κίνηση παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές δυσκολίες, τόσο στη μάθηση όσο και στην εκτέλεση των κινητικών δεξιοτήτων. Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα σε ένα παράδειγμα, για να καταλάβουμε τι εννοούμε δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες και σε ποιους τομείς. Περιλαμβάνει και άλλες δυσκολίες, γιατί δεν είναι μόνο δυσκολίες στην κίνηση, έχει δυσκολίες και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας του παιδιού. Για παράδειγμα, έχουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι μαθητής της 3ης Δημοτικού και δεν του αρέσει το σχολείο. Όταν κάποιος ρωτήσει το παιδί αυτό γιατί δεν σου αρέσει το σχολείο, το παιδί μπορεί να απαντήσει ότι μισεί το γράψιμο και τη γυμναστική, αλλά του αρέσει το διάλειμμα. Αν γι' αυτό το παιδί κάποιος ρωτήσει τον δάσκαλο της τάξης, ο ίδιος ο δάσκαλος θα πει ότι το παιδί αυτό, ο Παναγιώτης, της 3ης Δημοτικού, γράφει πολύ αργά και δυσανάγνωστα, με δυσκολία, αργεί να γράψει και παίρνει πολύ συχνά το ρόλο του κλόου μέσα στην τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Συνήθως κοροϊδεύει ο ίδιος τον εαυτό του, ουσιαστικά, γελιοποιώντας τον εαυτό του μπροστά στους άλλους και μεγενθύνοντας την αδέξια ίσως φύση του, τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. Αν ερωτηθεί ο καθηγητής φυσικής αγωγής για το παιδί αυτό, θα πει ότι υπάρχει δυσκολία στον Παναγιώτη στο να μάθει νέες κινητικές δεξιότητες και παιχνίδια, να συμμετέχει σε αυτά, σε σχέση με συνομήλικους του. Και φυσικά, ένας πολύ σημαντικός παράδειγμας είναι ότι τα 80 παιδιά τον θεωρούν λιγότερο κινητικά ικανό, με αποτέλεσμα να τον αποκλείουν από τα ομαδικά παιχνίδια ή να τον επιλέγουν τελευταίο. Αντίστοιχα, οι γονείς σε μία παρόμοια ερώτηση για το ίδιο το παιδί θα πούν ότι μιλάει το παιδί πάρα πολύ, έχει φίλους που μιλούν επίσης πάρα πολύ, είναι λιγότερο κινητικά ικανή και ξοδεύουν πολλές ώρες στον υπολογιστή ή σε βιντεοπαιχνίδια. Γενικότερα, το παιδί αυτό δυσκολεύεται σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς του, στην αυτοεξυπηρέτησή του, στη διαδικασία του να αντιχθεί, θεωρεί ότι είναι μεγάλη εγκαρία αυτό. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πείσει ο γονιός το παιδί να ντυθεί. Άρα το παιδί αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα στη γραφή, στη γυμναστική, στη συμμετοχή σε άσκηση και φυσική δραστηριότητα, στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, στην προσωπική φροντίδα του και υγιεινή και την αυτοεξυπηρέτησή του, απορρίπτεται από τους ομιλητές του και επιλέγει παιχνίδια κοινωνικά απομονωμένα, όπως αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία. Με αποτέλεσμα το παιδί αυτό να μην αναπτύσσει και ομαλά κινητικά. Μία πολύ σημαντική κινητική δυσκολία είναι η ανάπτυξη της διαταραχής του κινητικού συντονισμού, η οποία έχει αναγνωριστεί ως μια πολύ περίπλοκη κατάσταση και συνθήκη με δυσκολίες που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού. Και θεωρείται ως από τις συχνότερες αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Φυσικά δεν χαρακτηρίζει το παιδί ως αμαία. Το παιδί που βρίσκεται στη διαταραχή αυτή δεν χαρακτηρίζεται ως αμαία. Η διαταραχή αυτή είναι μια κατάσταση με την οποία συνυπάρχουν συνήθως και άλλες δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες, ομιλίες στο λόγο και πολύ συχνά συνυπάρχει με την διαταραχή διάσπασης της προσοχής και την υπερκινητικότητα, το γνωστό δέκιο.
Η διαταραχή, η συγκεκριμένη διαταραχή, εμφανίζει δυσκολίες στο παιδί, στην ισορροπία, στην ικανότητα ισορροπίας, στη λεπτή και αδρή κινητικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δυσκολίες αυτές, αυτούς των κινητικούς τομείς, να επηρεάζουν αρνητικά τόσο τον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα του παιδιού, όσο και την ακαδημαϊκή εξέλιξή του. Όσον αφορά τα επιδημιολογικά στοιχεία της διαταραχής, η συχνότητα εμφάνισής της ανέρχεται στο 5 έως 10% του σχολικού πληθυσμού. Στην Ελλάδα το ποσοστό κυμαίνεται στο 6 έως 15%, με το 5,9% να αντιμετωπίζουν σοβαρές κινητικές δυσκολίες, ενώ το 10-15% μέτριες και οριακές. Υπάρχει δηλαδή κάποια κατάταξη όσον αφορά την διαταραχή. Η αιτιολογία της δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία του πνευματικού λόγου ή της παρεγκεφαλίδας. Ίσως όμως είναι τελικά πολύ παραγωγική και ένα συνδυασμός και κοινωνικών και περιβαλλοντικών και φυσιολογικών παραγόντων. Τα παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, όπως είπα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, στην αυτοεξυπηρέτησή τους, στην προσωπική τους υγιεινή, στο να φάνε, στο να γράψουν, στο να ντυθούν. Επίσης, λόγω του ότι αντιλαμβάνονται την κινητική τους ανεπάρκεια, αποφεύγουν να συμμετέχουν σε παιχνίδι ή σε φυσική δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνουν καθιστική ζωή, να μην παίζουν, να μην κινούνται, να μην είναι σωματικά δραστήρια, με αποτέλεσμα αυτό να, έχει, να οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Και αυτό με τη σειρά του να οδηγεί σε προβλήματα υγείας, η υποκινητικότητα είναι ο τέταρτος παράγοντας θνησιμότητας παγκοσμίως, σε προβλήματα υγείας και στην πράξη παχυσαρκία. Επίσης, αναφέρθηκα στην ακαδημαϊκή επίδοση και στις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, που είναι πολύ χαμηλές και αντιμετωπίζουν δυσκολία. Όπως είπε και η κυρία Καταρτζή, αν δεν γράφει σωστά το παιδί, δεν μπορεί και να μάθει. Όλα αυτά οδηγούν τα παιδιά στο να βιώνουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Και φυσικά όλα αυτά να οδηγούν το παιδί σε κοινωνική απομόνωση. Ή να απομονώνεται το ίδιο γιατί αντιλαμβάνεται την ανεπάρκειά του, είτε να το απομονώνουν συνομήλικοί του. Πολύ σύντομα και όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση προϋποθέτει, για να είναι σε καλά επίπεδα, προϋποθέτει κίνηση και παιχνίδι. Έχουν δείξει οι έρευνες ότι τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή συνήθως έχουν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, σωματικό βάρος και υψηλό ποσοστό σωματικού λίπους, πολύ χαμηλή καρδιοαναπνευστική ικανότητα, κουράζονται εύκολα, δεν έχουν αντοχή, μειωμένη μυϊκή δύναμη και αντοχή και προβλήματα ισορροπίας και στάσης του σώματος. Αυτό μας οδηγεί στο να καταλάβουμε ότι η χαμηλή κινητική ικανότητα, η οποία καθορίζει και την κοινωνική θέση του παιδιού μεταξύ των συνομιλίων του, οδηγεί, είπαμε, σε μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Υπάρχει ένας αρνητικός κύκλος συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα οδηγεί, όπως είπα, σε χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης, όμως, ως παιδαγωγοί, καθηγητές φυσικής αγωγής, δάσκαλοι, όλοι εσείς που δουλεύετε και εργάζεστε στα ΚΤΑ, μπορείτε να παρέμβετε σε κάποιους τομείς, όπως είναι η ατομική, για παράδειγμα η παρακίνηση, να δώσετε κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με την κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα και το παιχνίδι, ή σε κάποιους άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε λίγο, να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο αρνητικό κύκλο της κινητικής της φυσικής δραστηριότητας. Λείπει δηλαδή από το παιδί, το σύγχρονο παιδί, η σωματική κίνηση. Η συγκεκριμένη διαταραχή έχει πολλές συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι κινητικές δυσκολίες δηλαδή οδηγούν τα παιδιά σε συναισθηματικά προβλήματα, όπως συναισθήματα ανεπάρκειας, κατάθλιψης, απόγνωσης και άγχους. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες όπου το παιδί κλείνεται στον εαυτό του, αντιμετωπίζει bullying από τους συνομήλικους. Το παιδί οδηγείται σε μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, μπορεί να είναι αντιδραστικό, μπορεί να είναι βίαιο και εμφανίζει πολλές φορές απότομες αλλαγές στη διάθεση και αδυναμία συγκέντρωσης. Άρα, μιλώντας για όλες αυτές τις δυσκολίες, σε όλους αυτούς τους τομείς της ζωής του παιδιού, είναι σημαντική η πρώην και η έγκαιρη ανίχνευση αυτών των δυσκολιών. Πώς μπορεί να γίνει,
με την αντίληψη των εργαζομένων, για παράδειγμα, όπως είστε όλοι εσείς, στραγγά, τη συμπεριφορά του παιδιού, αν αντιμετωπίζει δυσκολίες, αν είναι αρνητικό στο να συμμετέχει και να συναναστρέφεται με τα άλλα παιδιά, αν αποφεύγει τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι. Συνεργασία με τους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια έχει και πολύ λεπτό θέμα. Έτσι, θέλει πολύ προσεγμένη, πολύ προσεκτική προσέγγιση. Συνεργασία με εξειδικευμένους παιδαγωγούς για τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών και φυσικά η εκπαίδευση όλων των παιδαγωγών. Η εκπαίδευση όλων σας, η εκπαίδευση